Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντρόφοι και συντρόφισσες, συζητάμε σήμερα για ένα γολγοθά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και οι νέες οικογένειες, νέοι γονείς και όχι μόνο βέβαια, εργατικές λαϊκές οικογένειες που βυθίζονται όλο και περισσότερο στον ωκεανό των αδιεξόδων, της φτώχειας, της ανασφάλειας, μισθοί που σε βγάζουν μέχρι τις 15 του μήνα κι αν, εξαθλητικά ωράρια, απλήρωτοι λογαριασμοί, εκτείναξη των τιμών της ακρίβειας, ελάχιστες κρατικές υποδομές για τη φροντίδα των παιδιών που κατά κανόνα σε οδηγούν σε πανάκριβες ιδιωτικές δομές, εμπορευματοποιημένη υγεία, ελάχιστες ή και ακατάλληλες πολλές φορές υποδομές για την ψυχαγωγία και την άνθρωση των παιδιών. Όλα αυτά προστίθεται σε ένα πολύ βασικό ζήτημα που έχουν αντιμετωπίσουν νέα ζευγάρια και όχι μόνο, που δεν είναι άλλο από την πανάκριβη λαϊκή κατοικία και τα πλησίαστα ενοίκια. Συνηθίζουμε να λέμε για την ακρίβεια των τιμών σε όλα και στα ενοίκια που είναι υπαρκτή, προκλητική και ορμητική, αλλά πέραν από αυτή, και εδώ στη Θεσσαλονίκη βεβαίως, και πέραν από αυτή υπάρχει και μια σκληρή πραγματικότητα, ότι εντάξει η ακρίβεια είναι ψηλά, αλλά πάνω απ' όλα εμείς είμαστε φτωχοί. Όλο και πιο πολύ κάθε μέρα μας φτωχαίνουν μια ολόκληρη στρατηγική που προωθείται από Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση και κεφάλαιο να στα πάρει όλα προκειμένου να τα δώσει στους επιχειρηματικούς ομίλους. Το πραγματικό ζητούμενο είναι όμως το ποιος ευθύνεται. Και αυτές οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν τη γη, το σπίτι, τη στέγαση ως εμπόρευμα στο πλαίσιο αυτού του συστήματος με αποτέλεσμα ακριβώς περισσότερο παρότι υπάρχουν οι σύγχρονες δυνατότητες της εποχής. Αυτό το δικαίωμα να καταλήγει, να εξελίσσεται, να καταντά προνόμιο. Από τα μεσκοπιμότητα μετριοπαθή στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δίνει ότι από το 2010 μέχρι το 2020 μόλις 4,8% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπισαν σοβαρή στέρηση στέγης, είναι πολύ παραπάνω τα πραγματικά στοιχεία και βεβαίως και στην Ελλάδα ένα 20-30% των οικογενειών που ζουν είτε σε υπερπλήρη νοικοκυριά, δηλαδή σε σπίτια όπου είτε δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος για τα μέλη της οικογένειας, μια οικογένεια δηλαδή με δύο παιδιά σε ένα διάρρη, είτε ζουν σε κατοικίες που δεν πληρούν σύγχρονα κριτήρια, δηλαδή χωρίς θέρμανση, ψύξη, εγκαταστάσεις αποχέτευσης, είναι εκτεθειμένοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο στις ίσεις και στις καιρικές συνθήκες. Υπάρχει λοιπόν ένας ολόκληρος σχεδιασμός και σήμερα επιχειρούν να κρύψουν τις πραγματικές στοχεύσεις αυτής της πράσινης καπιταλιστικής ανάπτυξης και τις ολέθριες συνέπειές της, που βεβαίως υπάρχει η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων κρατών, των άλλων αστικών και υπεραλιστικών κέντρων, όπου ανταγωνίζονται γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Η μεγάλη περισσόρευση κεφαλαίου που δεν βρίσκει διεξόδους επένδυσης με ικανοποιητική κερδοφορία και επιλέγουν συγκεκριμένα πώς θα το αντιμετωπίσουν. Και ο καθένας έχει το δικό του λεγόμενο πράσινο σχέδιο με πακτολό χρηματοδοτήσεων προκειμένου να ελέγξουν αυτά τα κεφάλαια και να τα κατευθύνουν με βάση τις ιεραρχίες που έχει το κεφάλαιο. Έτσι βλέπουμε μια σειρά όλα τα υπεραλιστικά κέντρα ο καθένας για λογαριασμό του εγκρίνουν την ίδια ώρα πράσινες υποτίθεται χρηματοδοτήσεις και έχουν πράσινες ευαισθησίες και την ίδια ακριβώς ώρα είναι αυτοί που προωθούν σωριδών πολεμικά κονδύλια, ταΐζουν το υπεραλιστικό μακελιό ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην Ουκρανία, τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο και κατακτητή Ισραήλ, εκτός βέβαια από τις εκατόμβες νεκρών ανθρώπων όπως και μικρών παιδιών που καταδικάζουν στη Γάζα. Βεβαίως υπάρχει και η γνωστή υπόθεση της εμπλοκής των ελληνικών κυβερνήσεων σε αυτό το μακελιό και στην Ουκρανία και στη Γάζα, στέλνει φρεγάτα, στέλνει όπλα ή είναι τόσο πράσινη πρακτική τελικά το να στέλνεις λευκό φόσφορο, όπλα με λευκό φόσφορο το απαγορευμένο που επί της ουσίας εξαϊλώνει το ανθρώπινο δέρμα, φτάνει μέχρι το κόκαλο και έχει απαγορευτεί από το 1983 και τελικά αυτό τι είναι, μια πράσινη τελικά πρακτική. Στο ίδιο κάδρο λοιπόν μπορούμε να πούμε είναι όλες οι αστικές δυνάμεις που με τον ένα με τον άλλο τρόπο
προωθούν την πράσινη στρατηγική και ταυτόχρονα είναι στηρίγματα των υπεριαλιστικών πολέμων. Και βεβαίως, στα πλαίσια αυτά, ο σχεδιασμός δεν μένει μόνο στα ζητήματα της κατοικίας, είναι στα ζητήματα τα δασικά, τα γεωργικά, τα αστικά οικοσυστήματα, ο έλεγχος συνολικότερα της γης και μέσα σε αυτά ένα από τα βασικότερα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση από οτιδήποτε άλλο είναι η ΚΑΠ, η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το ΚΚΕ πολύ πριν την εποχή του είχε εντοπίσει όλο το ζήτημα της ΚΑΠ και έδεσε την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου ότι κάποια στιγμή θα βγουν κόσμο στον δρόμο όταν άλλοι μας λέγανε ότι προχωράει η κοινωνία με τα τάμπλετ, γνωρίζατε τι λέγανε, θα κάνουν επενδύσεις και θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Και αυτή η πράσινη στρατηγική και μέσω της ΚΑΠ ήταν επιζήμια για τους λαούς μέχρι που βγήκαν σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Τα λέμε αυτά γιατί τελικά υπάρχει υπόστρωμα πίσω από αυτήν την ακρίβεια, την πράσινη στρατηγική που νομίζουμε ότι χρειάζεται να φωτιστεί και πολύ περισσότερο υπάρχει ένα ταμείο ανάκαμψης που αναλαμβάνουν κατασκευές κατοικιών, ανακαινήσεις και με συγκεκριμένες προδιαγραφές σε σχέση με το κόστος, στο οποίο τις περισσότερες φορές δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται υπό την απειλή προστίμων ή άλλων βαρών. Παράλληλα, οι συγκεκριμένες πράσινες προδιαγραφές καταλήγουν να εκτινάσουν την τιμή του τετραγωνικού, κάνοντας την ουσιαστικά απαγορευτική για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Αντίθετα, ξέρετε, η πράσινη στρατηγική δεν περιλαμβάνει ούτε την αντιπλημμυρική, ούτε την αντισεισμική, ούτε την αντιπυρική προστασία. Πάντα αντιμετωπίζεται με τη λογική κόστους-οφέλους και είναι εκτός οποιοδήποτε πράσινου σχεδιασμού. Η ανυπαρξία ή η λοιπής ύπαρξη τέτοιων κρατικών δομών πρόληψης και προστασίας καθορίζεται από την αντίληψη ότι δεν μπορούμε να λύσουμε καθολικά το ζήτημα. Όχι μόνο αυτοί δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, το ξύνουν κιόλας. Αλλά λέει δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, άρα λοιπόν πάμε να κάνουμε μια ανάλυση κινδύνων. Και στη βάση μιας ανάλυσης κινδύνων κάνουν ένα σχεδιασμό για το ποιος θα πλημμυρίσει και ποιος δεν θα πλημμυρίσει, ποιος θα καεί και ποιος δεν θα καεί, πιανού ο σεισμός θα σωθεί από το σεισμό και ποιος όχι.